Ο Χάρης Ρώμας έχει γνωρίσει σπουδαίες προσωπικότητες μέσα από τον καλλιτεχνικό χώρο λόγω της δουλειάς του ως ηθοποιός, αλλά και σκηνοθέτης, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, λόγω της ενασχόλησής του με την πολιτική και με την τοπική αυτοδιοίκηση στον Δήμο Χαλανδρίου, έχει γνωρίσει ακόμη περισσότερα πρόσωπα που τον έχουν επηρεάσει και τον έχουν αλλάξει. Ένα από αυτά, πάλευε με τον καρκίνο και, δυστυχώ, έχασε τη μάχη και άφησε την τελευταία του πνοή ο ίδιος ανακοίνωσε τα δυσάρεστα μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά την οποία αποχαιρετούσε το συνεργάτη του και μέλος της παράταξης του Χαλάνδρη στο φως, Χάρη Χατζηγή, το συγκινητικό αντίο του Χάρη Ρώμα σε μέλος της παράταξής του και το να του θάνατου. Με ποιες προθέσεις φεύγει ένας άνθρωπος. Με πόσα να και πόσα θα αποψιθυρίζει ο θάνατος βίνει ασυλλόγιστα μια ολόκληρη ζωή είναι τελικά μικρή η αιωνιότητα. Με αυτού του τοίχου του Χα Αντώνη κάτω Παύλα Φωστιέρη αποχαιρετούμε ένα νέο άνδρα, το Χα το Παβλα Παύλα Χατζηγεωργίου που απεβίωσε μετά από πάλι με την επάρατο ασθένεια, συμμετέχοντα όπω μπορούμε στην τεράστια οδύνη των οικείων του. Η σκέψη μα είναι κοντά του και ιδιαίτερα κοντά στη σπουδαία φίλη μα, τη μητέρα του, Χα Αφροδίτη κάτω Παύλα Χατζηγε Χα κάτω Παύλα. Η γυναίκα αυτή ήταν πάντα ένα από του φωτεινού φάρου του Χαλανδρίου από όποιον θεσμικό ρόλο και αν προσέφερε στα κοινά και επιπλέον προσέφερε ανυπολόγιστη ψυχική στήριξη στην παράταξή μα και σε εμένα προσωπικά. Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τα ειλικρινή μα για αυτή τη δοκιμασία που τη επεφύλασε η ζωή. Χάρη Σρόμα. Αντιπρόεδρο Επιτροπή Πολιτισμού Νεολαία τη ΚΑΠΑ Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χάλαν έγραψε χαρακτηριστικά και γέμισε με μηνύματα συμπαράστασης από τον κόσμο που τον ακολουθεί, κάτω από την ανάρτηση.